can break the ice and enable people to start dialogue. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο αθλητισμός δεν τα κατάφερε. Την ώρα που Σαλαμίνα και Μαγούσα ρίχνονταν στο γήπεδο για την ειρήνη, από τα κατεχόμενα ο Ακιτζή έπαιξε φουλ επίθεση ακολουθώντας γλώσσα ο Ζερσάη. Επικαλούμενος αδυναμία της Ουνφικίπ να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έβαλε κατά του ΟΗΕ, στρέφοντας τη συζήτηση εκ νέου στο γιολί του. Και διεμήνησε πως δεν αντιτίθεται σε εκδηλώσεις στο Νότο εάν εκ των προτέρων προγραμματιστούν παρόμοιες εκδηλώσεις και στο Βορρά. Και ενώ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έλαμψε δια της απουσίας του από το παιχνίδι στην Πύλα, ο Νίκος Αναστασιάδης επέλεξε να μην ρίξει λάδι στη φωτιά. Δεν θέλω να σχολιάσω, προτιμώ να παρακολουθήσω έναν αγώνα, έναν αθλητικό αγώνα που στόχον έχει ακριβώς την βελτίωση του κλίματος. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλησε να στείλει μήνυμα ειρήνης και την εκ νέου χειραφιλίας προς τον Μουσταφά Ακιτζή. Despite any differences we might have with my friend Mustafa, him and I share the common vision for achieving lasting peace, stability and prosperous collaboration in our island through a comprehensive viable and functional settlement to the Cyprus problem. Καλύτερο συντονισμό υπόσχεται πάντως ο εκ των διοργανωτών, Σερ Στέγιος Χατζιωάννου. Την επόμενη φορά θα πρέπει να οργανώσουμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα, ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι να έρθουν και να πάρουν μέρος. Θυμάστε το έργο το Lost in Translation, νομίζω αυτό έγινε τελικά. Πάροντες στο γήπεδο της Πύλας ήταν μεταξύ άλλων ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού και ο Δήμαρχος Αμοχώς του Αλέξης Γαλανός.